Ένας βετεράνος του Αμερικανικού στρατού που προσφέρεται εθελοντικά να πολεμήσει στην Ουκρανία για το στρατό της, δήλωσε την Τετάρτη ότι η σύγκρουση μεταξύ της χώρας και της Ρωσίας είναι πιο επικίνδυνη από το Αφγανιστάν. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή New Day του CNN, ο βετεράνος του Αμερικανικού στρατού Μύρο Πόποβιτς δήλωσε στον παρουσιαστή Jim Σιούτο ότι οι ρωσικές δυνάμεις υποτίμησαν εντελώς τους Ουκρανούς ομολόγους τους κατά τη διάρκεια της εισβολής. Ήρθαν λοιπόν εδώ και περιμένουν να τα καταφέρουν σε 3 ή 4 ημέρες. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, σας είπα ότι υπάρχουν πολλές απώλειες μεταξύ των αμάχων έξω από το Κίεβο. Υπάρχουν επίσης πολλές ρωσικές απώλειες, δήλωσε ο Πόποβιτς στον Σιούτο. Το οποίο για εμάς είναι καλό πράγμα, να βλέπουμε τον στρατό μας να τους εξαφανίζει εντελώς. Σας λέω ειλικρινά, είμαι έκπληκτος. Δεν ήμουν. Δεν πίστευα ότι είναι ο στρατός μας τόσο ικανός. Αλλά ξέρετε, δείξαμε ανθεκτικότητα, δείξαμε ότι είμαστε δυνατοί και ικανοί. Το State Department προειδοποίησε τους Αμερικανούς που συμμετέχουν εθελοντικά στον αγώνα για την υπεράσπιση της Ουκρανίας ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν τη σύλληψη από τις ρωσικές δυνάμεις και πιθανό θάνατο. Ο Πόποβιτς δήλωσε στον Σιούτο ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να το σκεφτούν 2 φορές πριν συμμετάσχουν στον αγώνα, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι ικανές να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ζημιά. Ο Πόποβιτς, ο οποίος είναι ουκρανικής καταγωγής, υπηρέτησε μια περιοδία κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού πολέμου του Αφγανιστάν και ήταν φοιτητής πριν ενταχθεί στις ουκρανικές δυνάμεις εν μέσω της ρωσικής εισβολής. Ο πόλεμος συνεχίζεται για περισσότερο από 2 μήνες και η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι η Ρωσία συνεχίζει να εμπλέκεται σε εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών και των βιασμών αμάχων. 5 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.